Με λένε Γιώργο Κατσαρό, έχω γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, όμως από πολύ μικρός οι γονείς μου εγκαταστάθηκαν εδώ στη Μυτιλίνη που είναι και το χώρο της καταγωγής μας. Μεγάλωσα εδώ στο νησί και έχω ε, σπουδάσει μηχανικός αυτοκινήτων και μηχανολογία και μετά από αρκετά χρόνια σπούδασα και γλυπτική στη Καλών Τεχνών, στο Αριστοτέλειο. Θέλω να πιστεύω ότι ασχολούμαι με τη τέχνη. Ξεκίνησα συλλέγοντας άχρηστα αντικείμενα, επαναχρησιμοποιώντας τα. Άχρηστα μεταλλικά αντικείμενα, βιομηχανικού όγκους, φόρμες, τις οποίες μετά ε, μέσω της σύνθεσης ε, δημιουργούσα διάφορα έργα, είτε χρηστικά είτε διακοσμητικά. Προμηθεύουμε πολύ συχνά τα κέντρα ανακύκλωση διάφορα υλικά, αλλά δουλεύω και απλό μέταλλο, δηλαδή δεν επαναχρησιμοποιώ κάτι, το δουλεύω εξ αρχής. Σαν πρώτη ύλη το παίρνω. Ασχολούμαι με το γυαλί, το οποίο ανακυκλώνω, ψήνω, χρωματίζω και σε διάφορα μεγέθη και για διάφορες χρήσεις, είτε για οικαστικά, είτε πάλι για χρηστικούς σκοπούς. Δουλεύω καλούπια, γύψινα, δουλεύω με τον πυλό και βασικά όλα αυτά κατά καιρού. Για παράδειγμα, αυτό τον καιρό δουλεύω μέταλλο. Όταν θα κλείσει αυτός ο κύκλος, ε, μάλλον θα πάω στο γυαλί και με πολύ χαρά και όρεξη. Όταν θα κλείσει ο κύκλος του γυαλιού, ή μπορεί και να μην κλείσει ο κύκλος, μπορεί να το αφήσω ατέλειο του κάτι και να πάω σε κάτι επόμενο και μετά να ξαναγυρίσω στο προηγούμενο. Έχω αρκετά ατέλειωτα έργα τα οποία οριμάζουν απλά με στο κεφάλι μου και τα ολοκληρώνω σε άλλο χρόνο. Όλες οι δημιουργίες είναι αγαπητές. Τις δουλεύεις τόσο πολύ που στο τέλος θα είναι να τις αγαπάς και δεν θες να τις αποχωριστείς. Βέβαια, αποχωρισμό στο έργο είναι απαραίτητο για να δημιουργήσεις μετά κάτι επόμενο. Το στερητικό που σου δημιουργείται, το καλύπτεις πάλι με ένα επόμενο έργο. Ένα από τα αγαπημένα μου έργα είναι το Λουλούδι των Σκέψεων, ο Δόν Κιχώτης, που έχω φτιάξει παλιότερα. Και κατά τα άλλα δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι περισσότερο. Και ένα μικρό αεροπλανάκι που έκανα πρόσφατα. Είναι πολύ μικρό, αλλά τα αγαπάω πάρα πολύ. Από εργαλεία δουλεύω, ηλεκτροκόλληση, ε, κοπή πλάσμα, τροχούς. Η πανδημία, ιδίως το πρώτο lockdown, ε, δεν υπήρχε τίποτα. Εξαφανίστηκαν οι πελάτες, εξαφανίστηκαν τα πάντα. Αυτό ήταν μια φορμή για μένα, μια ευκαιρία να δημιουργήσω, να κάτσω να σχεδιάσω τα επόμενα έργα και διάφορες ιδέες που ήθελα να, και θέλω να υλοποιήσω. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι στο πρώτο lockdown ο κόσμος είχε την ευκαιρία να σκεφτεί κλεισμένο μέσα στο σπίτι του πώς θέλει να διαμορφώσει το χώρο του. Οπότε όταν έληξε το πρώτο lockdown, επαναλαμβάνω, γιατί στο δεύτερο δεν ήταν έτσι τα πράγματα, όταν έληξε το πρώτο lockdown ξαφνικά έρχισα να έχω αρκετέ παραγγελίες ε, για σπίτια για χρηστικά ή διακοσμητικά αντικείμενα, τα οποία είχε σκεφτεί ο κόσμος κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Οπότε και με ζόρισε λίγο το lockdown, αλλά και μου δώσε πράγματα. Έχω πολλά χρόνια να κάνω έκθεση. Ε, τελευταία φορά συμμετείχα σε μια ομαδική έκθεση που έκανε το ικαστικό Επιμελητήριο Ελλάδος στην Αθήνα, στην πινακοθήκη αν θυμάμαι καλά, και ήταν το 2018. Ατομική έκθεση έχω πάρα πολλά χρόνια να κάνω, αλλά κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό. Το όνειρό μου, εκτός από υγεία <χει> είναι να φτάσω να ζω καθαρά από την τέχνη μου διότι κάνω και αρκετές δουλειές που δεν θέλω να κάνω αλλά τις κάνω για να βιοποριστώ. Να μπορέσω να βγάλω μεγάλα έργα, τα οποία απαιτούν δαπάνη και χρόνο που και ο χρόνος δαπάνη είναι, χρήμα είναι, οπότε αυτό να καταφέρω να βγάλω αυτά που έχω και να προλάβω σε αυτή τη ζωή να υλοποιήσω τις ιδέες μου. Αυτό τον καιρό δουλεύω μία μπαλαρίνα, μία χορεύτρια από μέταλλο, γύρω στο 1,60 ύψος. Είναι παραγγελία και όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, δεν έχω μεγάλη ταχύτητα. Πάω αργά, προσπαθώντας να βρω λύσεις και να πάρω αποφάσει κατά την ώρα τη δημιουργία, προσπαθώντα πάντα να ξεπεράσω τον ίδιο με τον εαυτό. Πράγμα που όλοι ξέρουμε ότι είναι δύσκολο για τον καθένα μα. Προσπαθώ να προτείνω μέσα από την κατασκευή κάτι που θα εντυπωσιάσει ακόμα και εμένα που το σκέφτηκα. Πώ να το πω, Οι άνθρωποι που μου παραγγέλνουν κάτι είναι είτε επειδή είναι ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την ανακύκλωση και την επανάχρηση υλικών, και ευαισθητοποιημένοι με την τέχνη. Κάποιοι είναι από εδώ, από το νησί, κάποιοι είναι εκτό νησιού, κάποιοι με βρίσκουν από το ίντερνετ. Δεν είναι συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Οποιοδήποτε μπορεί να μου παραγγείλει το, οποιο, το, οτιδήποτε και να με ξαφνιάσει κιόλα. Το πιο μακρινό μέρο είναι η Αυστραλία που έχει ταξιδέψει ένα έργο. Πέραν των διακοσμητικών έργων και των χρηστικών, στα οικαστικά, α πούμε, όπως τα διαχωρίζω εγώ έργα, Προσπαθώ να περνάω ε, το μήνυμα της ανακύκλωσης, αν είναι από ανακυκλώσιμα υλικά φτιαγμένο, γιατί δεν κάνω μόνο από ανακυκλώσιμα υλικά. Είτε να περάσω κάποιο μήνυμα, ένα νόημα, ε, προσπαθώντας να κάνω τον κόσμο καλύτερο. Γιατί δεν ξέρω αν έχει νόημα να κάνεις τέχνη μόνο για την τέχνη και μόνο για την ομορφιά και μόνο για να διακοσμήσεις ένα σαλόνι, ας πούμε, ή μια γκαλερί. Σημασία έχει να, να μπορεί να βγει και ένα σωστό νόημα, ένα μήνυμα κάτι.